Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να γεμίζει αυτή η αυλή με χαρά. Να γεμίζει με πρόσωπα χαμογελαστά, με καρδιές γεμάτες από δίψα για τη χαρά και αυτή την αληθινή χαρά που την βρίσκουμε έτσι άγια όπως ρέει από τα πρόσωπα των Αγίων μας και από τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Χριστό, τους Αγίους, τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα προβλήματα, αλλά μέσα σε αυτά δεν είναι κατσούφιδες, δεν είναι μίζεροι, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κομπιάζουν, γονατίζουν και αφήνονται στην παρέτηση, αλλά είναι εκεί στις επάρξεις, πάντοτε με το χαμόγελο για να μεταλαμπαδεύουν και στους άλλους αυτή την πνοή ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, ο οποίος λέει στον πρόσωπο του Χριστού, στον Λόγο του Χριστού, πάντοτε χαίρετε, να χαίρεστε πάντοτε, μες στις δυσκολίες, μες στις δυσκολίες, μες στη σημερινή μας εποχή, την οποία εμείς έχουμε φτιάξει με το μυαλό μας τάχα πως είναι η δυσκολότερη, ναι, είναι δύσκολη. Αλλά ας μιλήσουν και οι πολύ παλιότεροι τι άλλες δυσκολίες περάσανε. Πάντα θα υπάρχουν. Αλλά μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, εκείνος που θα δίνει τη χαρά δεν είναι κανένας άλλος. Ούτε τα επιδόματα, ούτε οι μισθοί, ούτε τα δάνεια, ούτε οι πολιτικοί λόγοι, ούτε κανένας άλλος. Ούτε τα πάθη μας και η ικανοποίησή τους, ούτε οι εκδρομές και οι διακοπές, καλά και ευλογημένα, αλλά εκείνο που θα κάνει την καρδιά μας να ανοίγει και να ξεχυλίζει από χαρά για να ξανασταθούμε στα πόδια μας, να σηκώσουμε, όπως έλεγε και χθες το βράδυ ο πατήρ Σπυρίδων, στο σώμα μας το Σταυρό, είναι ο Θεός που μας αγαπάει και που μας κάνει να είμαστε ένα και να βάζει πλάτο ένα στον άλλον, είτε με το Λόγο Του, είτε με τις πράξεις Του, είτε με την συμπαράσταση μέσα στο σπίτι, στην κοινωνία ή γύρω μας και μέσα από την Εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος, ο όμορφος και ο αληθινός. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν κάποια στιγμή πέσαμε πάνω στον Παπαχρίστο. Το γέλιο, την χαρά του, ο τρόπος που μιλούσε στον κόσμο και τον καλέσαμε στον Άγιο Παντελεήμονα, όχι μέσα από την παροιμία που τσίστραβεί στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά για να μας αλλάξει τα φώτα, να μας δώσει φώτα, να μας δώσει κι άλλα φώτα, μέσα από αυτό που ζει εκείνος ως συγκεκριμένη προσωπικότητα, ως άνθρωπος που αγάπησε τα παιδιά, που αγαπάει τους νέους, που αγαπάει να βάζει γκολ στη ζωή και να πηγαίνει μπροστά και να πηγαίνει παραπάνω και να πηγαίνει και τους υπόλοιπους παραπάνω και μέσα στη φτώχεια και μέσα στην ανέχεια και μέσα στη συμπαράσταση για τους άλλους ανθρώπους. Αυτόν καλέσαμε για μια ακόμα φορά και δεν τα κατάφερε να ξεφύγει, γιατί αφού έρχεται στον Άγιο Παντελεήμονα την πάτησε. Μια φορά να έρθει, θα ξανάρθει οπωσδήποτε. Είμαστε κουζουλοί, δόξα τω Θεώ, να μην χάσουν αυτή την κουζουλάδα, αυτή την Αγία τρέλα της χαράς και της αγάπης, να μην την χάσουν. Η ζωή αυτή, όσο κι αν μας πικραίνει, έχει πίσω από την πίκρα, την γλυκύτητα του αγώνα και της αγιότητας. Έτσι μόνο αυτά για τους κουζουλούς. Και ευχαριστούμε που μας είπε έτσι. Εγώ δεν θα σας πω τίποτα, κανένα βιογραφικό δεν χρειάζεται για τον Παπαχρίστο. Θέλω μόνο να τον καλέσω, είναι εδώ ανάμεσά μας, εξάλλου είναι ψηλότερος και από όλους μας και ξεχωρίζει. Παρά πήγε πήγε και κάτσε γιατί ήταν σκιούλα και ήμασταν ωραία εκεί. Να έρθει μπροστά, αλλά δεν θα τον αφήσουμε αμέσως να μιλήσει, γιατί έχω μια όμορφη παρέα εδώ, μια χοροδία η οποία αποδεκατίστηκε λιγάκι από τον COVID και από τα υπόλοιπα που έχουμε την περίοδο αυτή, αλλά παρόλα αυτά γενναία όλα αυτά τα πρόσωπα έρχονταν συχνά, συνέχεια να προσπαθήσουν να μας δώσουν ακόμα λίγη χαρά μέσα από τα τραγούδια, γιατί το λένε και οι σύγχρονοι Άγιοι, να τραγουδάμε, να τραγουδάμε.
εκεί που πλένω τα πιάτα, εκεί που σκουπίζω το σπίτι, εκεί που κάνω όχι μόνο στο μπάνιο να τραγουδάμε, να τραγουδάμε στη ζωή, στον δρόμο, στο αυτοκίνητο, να τραγουδάμε. Τα τραγούδια είναι ένας άλλος τρόπος να φέρνουμε το Θεό στην καρδιά μας και στους άλλους ανθρώπους. Και έτσι γι' αυτόν τον λόγο έχουμε απόψε τη χοροδία να μας πει μερικά τραγούδια με ευγνωμοσύνη και συγχαρητήρια στον καλό μας ψάχνει τον Γιάννη που οργανώνει αυτήν την χοροδία και στέκεται δίπλα σε όλους και τους καλούς μας μουσικούς οι οποίοι δεν είναι κατ' επάγγελμα μουσική αλλά εκ καρδίας μουσική γιατί έρχονται πάνω εδώ πέρα για να μας δείξουν την αγάπη που μπορεί να γίνεται στα δάχτυλα αλμός αγάπης που βγαίνει με τις νότες και πάει στις καρδιές μας. Σας ευχαριστώ που είσαστε και απόψε εδώ και για μια άλλη φορά σας εύχομαι με όλη μου την ψυχή ο Άγιος Παντελεήμονας να σκεπάζει τον καθένα σας, τον αγώνα σας και να μην φοβάστε. Και η κουτσή και η στραβή είναι δεχτή στον Άγιο Παντελεήμονα και θα είναι πάντοτε μαζί σας όπως το απέδειξε μέχρι τώρα. Και στις δυσκολίες θα βάζει τον νόμο του να σηκώσουμε το σταυρό μας και να συνεχίσουμε. Την ευχή του Χριστού Γέροντα με την ευχή σας, καλή πανήγυρη να έχουμε όλοι.
Oh,
Να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Αλλά θα ξεκινήσω από κάπου που είναι εύκολα. Να πω ότι σήμερα ζήλεψα πάρα πολύ τον Παπαδημήτρη. Γιατί έγινε χαζοπαππούς και γιατί έκανε και εγγόνα. Και είναι από αυτή τη ζήλια, έτσι μπράβο, έτσι, έτσι. Και μου λέει ότι είναι μεταδοτική. Τώρα μπορώ να σας μιλάω μέχρι το πρωί. Τι να πω τώρα. Το δεύτερο που θέλω να πω που είναι εύκολο και αυτό, ότι όπως χειροκροτούσαμε προηγουμένως, ένιωσα θύρα 4, οπότε λέω εντάξει, καλά είμαι. Καλά είμαι. Γεμίσαμε, λέει, μου δώσαν έναν τίτλο. Και μου άρεσε. Για να δούμε αν θα σας αρέσει και εσάς το τέλος. Γεμίσαμε υπέροχους σύγχρονους Αγίους, αλλά η κοινωνία έχασε πίστη Θεό, χαρά, ευτυχία, αγάπη και ελπίδα. Και συζητώντας πιο πριν με τον Παπαδημήτρη που δεν το κρύβω, τον λατρεύω εδώ και κάποια χρόνια που δέθηκα με την Κρήτη και δέθηκα και δεν θέλω να ξεδεθώ και μ' αρέσει πολύ. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας πω για να ξεκαθαρίσουμε ποιοι θα φύγετε και ποιοι θα μείνετε. Όχι, θα το κάνουμε αυτό. Εγώ σε τόσους δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, είχα πάει κάποτε στο Γέροντα Παΐσιο και είχαμε πάει, ήμασταν μια ομάδα, καμιά εικοσαριά θεολόγοι. Οι περισσότεροι ήδη είχαμε πάρει το πτυχίο, κάποιοι ακόμα ήταν φίλοι μας τρίτο, τέταρτο έτος. Και πάμε λοιπόν στο Γέροντα Παΐσιο. Ξέρετε ότι οι θεολόγοι οι καινούργοι όταν βγαίνουν, νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα και από αυτά που ξέρει ο Θεός. Είναι γνώστες των πάντων, μπορούν να αλλάξουν κιόλας Ευαγγέλια, κανόνες, ιστορίες, τα πάντα, τα ξέρουνε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πήγαμε κι εμείς στο Γέροντα Παΐσιο. Και εκεί που καθόμασταν και κουβεντιάζαμε, εγώ είχα πιάσει μια άκρη, δεν συμμετείχα, κάποια στιγμή πήγα σε ένα θέμα ωραίο, και σηκώνω το χέρι και κάνω έτσι λίγο να με δει ο γέροντας. Λέει, Χριστάκη, είσαι και εσύ εδώ. Λέω, ναι γέροντα, τι θέλεις. Γέροντα, να πω λίγο κάτι σε αυτά που συζητάτε. Και τι κάνει τώρα ο γέροντας που σας αφορά. Για να το ξεκαθαρίσουμε, να μείνουμε οι μισοί και να μιλήσουμε. Λέει,
τι τα θέλεις παιδάκι μου εσύ αυτά, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Οι άλλοι φίλοι μου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τσίμπησαν. Τι λες γεροντά, γιατί ο Χριστός δεν είναι για τα σοβαρά. Όχι βρε παιδάκι μου, σε αυτόν όλοι οι τρελοί θα πάνε, οι χαζοί και οι κουζουλοί, να το πω στη γλώσσα σας. Δηλαδή γέροντα, αυτός δεν θα είναι για τα σοβαρά. Αυτός θα είναι για τους τρελούς και για τους κουζουλούς. Το πήρα στα σοβαρά αυτό και παρακαλώ όσοι είναι σοβαροί, γιατί θα το μετανιώσετε, όχι τίποτα άλλο. Το μετανιώσετε. Άμα κάτσω με τους τρελούς και τους κουζουλούς, θα πάμε ωραία. Αλλιώς, εντάξει. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας. Άρα είστε όλοι κουζουλοί. Δόξα τω Θεώ. Άρα η Κρήτη συνεχίζει την παράδοσή της. Συνεχίζει την παράδοσή της. Και εντάξει. Εγώ κάθε φορά που έρχομαι πάντως, πάω στα Ανόγια και προσκυνάω εκεί και φυλάω το χέρι του Παπανδρέα. Και λέω, σίγουρα μια χαρά είμαστε, αφού βρήκα και αυτή τη φορά τον Παπανδρέα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, αφού δεν φύγατε, να πούμε δύο λόγια. Το πρώτο που ήθελα να σας πω λοιπόν, με αυτούς τους κουζουλούς που έμπλεξα, τους τρελούς, τους παλαβούς, εξομολογούσα κάποια στιγμή στην προηγούμενη εκκλησία που ήμουνα, στην προηγούμενη ενορία. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και εκεί που είχα καμιά δεκαριά έξω και περιμένανε, ακούω μηχανές, αλλά σαν να μπαίνουν τάγκ στην αυλή της εκκλησίας. Τρόμαξα, λέω, τι γίνεται. Βγαίνω έξω και ώσπου να βγω, αυτοί είχαν παρκάρει μπροστά από την εκκλησία. Ήταν καμιά κοσαριά μηχανές, καμιά πενταριά αυτοί, δύο-τρεις σε κάποιες. Τα περισσότερα αγόρια και κάποια κορίτσα μαζί. Ντύσιμο ανάλογο της τρέλας μου και της τρέλας τους. Και έρχονται με μια χαρά, κατεβαίνουν, αγκαλιές, φιλιά και μου λέει ένας, «Παπά μου, ήρθαμε για εξομολόγηση». Λέω μέσα μου τώρα, τι να εννοούν αυτοί άραγε εδώ με αυτήν τη λέξη που εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε τι είναι εξομολόγηση. Του λέω, χαρά μου, περάστε μέσα στο ναό. Περνάνε μέσα στο ναό, αυτοί οι 10-15 που περίμεναν, τους λέω, μη μου αρχίσετε τώρα σειρές και τέτοια, διότι αυτοί, λέω, είναι λίγο ρούγκανοι εδώ τώρα και άμα στεγυρίσουν ανάποδα τον ναό. Πάτε και αύριο μεθαύριο πάλι εδώ είμαι για σας, τώρα θα δω τα παιδιά. Πηγαίνω, καθόμαστε εκεί στις καρέκλες του κέντρου του ναού, κανιά πενταριά, και μου λέει, λέω, αρχίζω να λέω χαζά εγώ όπως λέω συνήθως. Αυτός ξανά πετιέται, μου λέει, «Παπά, δεν θα μας φας τις ώρες. Εμείς ήρθαμε για εξομολόγηση». Εξομολόγηση. Λέω, περάστε έξω και ένας-ένας. Μου λέει, «Παπά, τώρα μάλλον θα μας το χαλάσεις τελείως. Εμείς ήρθαμε για εξομολόγηση, όλοι μαζί». Λέω, «Ωραία. Για ξεκίνα», λέω, «εσύ». Τι να κάνω, που κάπου έπρεπε να ξεκινήσω. Τι να πω τώρα για αυτό που έζησα. Μια εξομολόγηση που ήταν ομολογία, ήταν άδειασμα, ήταν μεγαλείο. «Παπά μου, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και δικαιολογία δεν έχω». Πάμε. Τι να πω τώρα, λέω, καλά ξεκινάμε. Λέγε ο διπλανός σου, μετά ο άλλος, μετά ο άλλος, μετά ο άλλος. Όλοι όμορφα, ήρεμα, ταπεινά, σκυμμένο το κεφάλι και ανάσα κανένας. Πω ρε, λέω, πού είμαι τώρα.
Θα σας πω πως έγινε και ανέκδοτο, αλλά έγινε ακόμα πιο όμορφο. Αφού φτάνω στον 10ο και ακούω και δύσκολα πράγματα, λέω παιδιά, σας παρακαλώ, δεν είναι υποχρέωση να το τηρήσουμε όλοι αυτό. Εμένα με συγκινεί και έβαλα και τα κλάματα που είμαστε έτσι εδώ, αλλά δεν είναι υποχρέωση όλοι να πείτε δημόσια αυτά που σας παιδεύουν, σας πονάνε, έγιναν στη ζωή σας. Μπορείτε να περάσετε έξω, να τα πείτε ή να μην τα πείτε, μετά, τώρα, αύριο, μεθαύριο, αλλά δεν είναι υποχρέωση. Δεν σηκώθηκε κανένας. Συνεχίσαμε. Και φτάνουμε κάπου και ακούστε πόσο βαθιά μπαίνει ο Χριστός σε αυτούς που εμείς νομίζουμε ότι είναι αλήτες. Εγώ, παπά μου, λέει ένας, θέλω να εξομολογηθώ ένα κρίμα βαθύ, βαρύ. Γι' αυτό ήρθα σήμερα και τόλμησα να έρθω. Εγώ, παπά μου, πήγα με το κορίτσι του Κώστα. Και ο Κώστας ήταν παρόν. Λέω, τώρα θα γίνει κάτι. Σηκώνεται ο Κώστας, σηκώνεται ο Χίψη Γιώργος, κλαίνε, αγκαλιάζονται και ξανακάθονται στη θέση τους. Και λέω μέσα μου, πόσο βαθιά μπορεί να μιλήσει ο Χριστός όταν ο άνθρωπος βρει την ταπείνωση, βρει την αλήθεια, βρει την ψυχή του, βρει τα πάντα. Τελειώσαμε 4 ώρες, 4,5 ώρες. Αγκαλιαστήκαμε, τους διάβασα την ευχούλα, έκλαψα μαζί τους, χάρηκα μαζί τους, με φίλησαν από 10 φορές το καθένα και από αυτά τα παιδιά τα μισά τουλάχιστον συνεχίζουν να έρχονται. Αυτό εγώ το ζω συχνά, όχι πάντα με ομαδική εξομολόγηση, αλλά το ζω συχνά όταν με παίρνουν αγκαλιά αυτά τα παιδιά, όπως έγινε και σήμερα εδώ που ήρθα, κάποια παιδιά σας που με πήραν αγκαλιά και έκλαψαν. Και μπορεί να με βρουν στο δρόμο, στην Αριστοτέλου, στην Τσιμισκή, στην Εγνατία, στα Στενά, στα Σοκάκια. Παπά μου, έλα μια αγκαλιά. Και εκείνη την ώρα να μου πούνε 5 λόγια εξομολόγησης. Θα την κάνω τη χαζομάρα να σας πω και τα άλλα τα μυστικά μου. Μπορεί να είμαι εκεί που τα τσιμέντα καίνε, στη θύρα 4, για να πάω κι εγώ να ζήσω την τρέλα τους μαζί τους και να τρελαθώ κι εγώ για να αδειάσει το μυαλό μου και να μ' αγκαλιάσουν και να μ' αγκαλιάσουν. Δηλαδή τώρα αυτοί είστε πάω που χειροκροτήσατε. Ωραία. Εκεί λοιπόν, σε εκείνον τον τόπο, την ώρα που καίνε τα μάρμαρα και η τρέλα έχει ανεβεί εκεί που όσοι δεν το ζήσατε, όχι, δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα. Απλώς τα βλέπετε στα βίντεο, μας κρίνετε και μας σχολιάζετε αρνητικά, ευχαριστώ γι' αυτό, μ' αρέσει. Αλλά εκεί όμως να δείτε παιδιά να έρχονται στα αυτοί, εκεί, και να μου λένε εξομολόγηση και εγώ να λιώνω και να χάνομαι. Εγώ λοιπόν σήμερα ήρθα να σας πω για αυτόν τον Χριστό που θέλει να συναντάει αυτά τα παιδιά.
αυτόν τον Χριστό που χαίρεται όταν συναντάει αυτά τα παιδιά. Γιατί ξέρετε κάτι, μωρέ, αυτός ο Χριστός δεν ήρθε για τους καλούς χριστιανούς. Συγχώραμε, ρε παπά Δημήτρη. Ο Χριστός, φαντάζομαι, συμφωνείς. Δεν ήρθε για τους καλούς χριστιανούς. Αυτούς είναι και λίγο μπερδεμένος ο Χριστός. Και ξέρετε γιατί είναι μπερδεμένος? Γιατί εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας ένα Χριστό ο οποίος θα γίνει σύμμαχος, θα γίνει προστάτης μας, θα γίνει... Έξω από το νόημα είμαστε, δεν φαντάζομαι να πέσει. Θα γίνει ο Χριστός Νταβατζής εναντίον όλων των άλλων ανθρώπων, χριστιανών, θρησκειών, λαών πάνω στη γη, και ότι εμείς πήραμε και βρήκαμε μόνον εμείς οι 5, 10, 20, 100 την αλήθεια, αλλά μας ενδιαφέρει αυτή η αλήθεια να είναι εχθρική απέναντι σε όλους τους άλλους τους ανθρώπους. Και όπου δούμε κακό άνθρωπο, όπου δούμε αλήτη, όπου δούμε διαστραμμένο άνθρωπο, φτύνουμε και τον διώχνουμε. Και λέμε, αχ, να μην με λερώσει κιόλας. Αυτή είναι πόρνη, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι κλέφτης, εκείνος είναι τέτοιος. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αχ, μωρέ, λέει, χριστιανέ μου, σήμερα είδες μια αμαρτία σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Είδες όμως, λέει, το βράδυ τα δάκρυα που έχει σε αυτή η ψυχή. Τα είδες, μωρέ, τα δάκρυα. Και αν χύσει δάκρυα μια ψυχή, να ξέρετε κάτι, σώθηκε αυτή η ψυχή. Και εμείς μένουμε στην κρίση και στην κατάκριση. Έτσι η μία, έτσι η άλλη. Έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος. Ξεχάσαμε όμως ότι ο Χριστός όταν ήρθε, επειδή ήξερε ποιες ψυχές είναι εύκολες να τον αγαπήσουν, και όχι εύκολες να τον αγαπήσουν, θέλουν να τον αγαπήσουν, ποιους έκανε παρέα. Υπάρχει μια διήγηση εκεί στον Ματθαίο που λέει, είχαν πάει κάπου σε ένα σπίτι στην Καπερναούμ, αυτό φαίνεται από τα προηγούμενα γεγονότα, δεν λέει να άλλαξε πόλη, και πήγε να φάει ο Χριστός με τους μαθητές του. Και το ποια ήταν η παρέα του εκεί που έτρωγε, φαίνεται ξεκάθαρα από το τι έκαναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εκείνη την ώρα. Φώναξαν, λέει, τους μαθητές και τους είπαν, για ελάτε έξω να εξηγηθούμε λίγο. Ούκες γίνεται ο διδάσκαλος ημών, δεν τρέπεται ο δάσκαλός σας. Εσθήν και πίνειν, τι ωραία φράση, να τρώει και να πίνει με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ποια είναι όμως αυτή η μανιά αυτού του διδασκάλου, αυτού νου του Θεού, ότι δεν τρέπονταν να τρώει και να πίνει με αυτούς, παρά μόνο τους θεωρούσε φίλους του, για να τους έχει στο τραπέζι του και να τρώει και να πίνει μαζί τους. Και έρχομαι τώρα και λέω εγώ, πόσο διαστραμμένα μυαλά έχουμε οι καλοί χριστιανοί, όταν έχουμε παραποιήσει τελείως ποιον Χριστό λατρεύουμε, ποιον Χριστό ακούμε, ποιον Χριστό αγαπάμε και ποιος είναι αυτός ο Χριστός και ο Θεός μας, που τον θέλουμε να γίνει κομματάρχης μιας παρέας και ομάδας πάνω στους τόπους μας που ζούμε, ο οποίος δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να έχει αμαρτία, να έχει άλλη άποψη, να έχει άλλη γνώμη, και ότι εμείς κατέχουμε όλη την αλήθεια. Και λέει ο Χριστός, για να μας πάσει πλάκα, προάγουσιν ημάς θα μπουν πριν από σας, πριν από σας,
αμαρτωλοί και τελώνες και πόρνες. Εκτός αν δεν διαβάζουμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Και για πάμε τώρα στη σειρά. Έκανα μια εισαγωγή. Πάμε στη σειρά των θεμάτων γρήγορα. Παρέα του Χριστού λοιπόν ήταν αυτοί όλοι. Και έρχεται ο Χριστός τώρα και φτιάχνει τις παραβολές. Τι ωραίο πράγμα οι παραβολές. Τις διαβάζεις και χαίρεσαι και λες, «Αχ Θεέ μου, τι ωραία τις έκανες τις παραβολές». Παραβολή του απολουλώτος προβάτου. Εντολή στους ιερείς. Αφήνεται λέει τα 99 και τρέχετε να βρείτε το απολουλός. Και θυμάστε την παλιά φωτογραφία που κυκλοφορούσε και σε εικονίτσες, τώρα δεν τη βρίσκω, που είχε το Χριστό με το πρόβατο στην πλάτη να βγαίνει μέσα από τα κακοτράχαλα βουνά, γιατί εκεί πήγε και βρήκε το απολουλός πρόβατο. Ποιο είναι το απολουλός? Αυτό που λέμε εμείς το χαμένο, το αλήτης, η αλήτης. Το δεύτερο κομμάτι, για να μην τα αναλύω όλα, είναι ότι τον πρώτο που παίρνει στον παράδεισο ο Χριστός είναι ο ληστής. Γιατί δεν βρήκε κανέναν καλό? Γιατί ήθελε να μας δώσει την ελπίδα στον κάθε αμαρτωλό, ότι παιδάκι μου, κοίτα, κοίτα. Έλεγε, δεν ξέρω παπά Δημήτρη μου αν τον ξέρεις, από την σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία, στην Κοζάνη ήταν ένας δεσπότης υπέροχος, τρεις γενιές πίσω, ο Γεροδιονύσιος ο Ψαριανός. Υπέροχη μορφή. Ήξερε τι είναι Θεός, ήξερε τι είναι Εκκλησία, ήξερε τι είναι θεολογία. Και όταν λέει πήγαιναν, μου τα διηγούνταν ο ψάλτης μου που ήταν μαθητής του. Όταν πηγαίναμε λέει παρέα, είχε πολλά παιδιά, νέους και τα λοιπά που τρέχανε κοντά του, και όταν λέει παρέα του έλεγε, ρωτούσε καμιά φορά, πού είναι ο Γιώργος, πού είναι η Γεωργία, πού είναι ο Κώστας, πού είναι η Χριστίνα. Τον πειράζανε η παρέα για να ακούσουν τι θα πει. Ε γέροντα, στην αμαρτία. Και τι έλεγε τούτη η ψυχή που ήξερε? Δόξα το Θεό παιδί μου, δόξα το Θεό. Τι λες μωρέ γέροντα, πού είναι στην αμαρτία? Ναι βρε παιδάκι μου, αυτός που είναι στην αμαρτία είναι πιο κοντά στη σωτηρία. Τώρα γέροντα μας τα χάλασε τελείως. Πώς γίνεται πιο κοντά στη σωτηρία? Άμα νιώθεις την αμαρτία, αν τη νιώσεις την αμαρτία, τότε δυο βήματα, τρία βήματα μετάνοιας είσαι μέσα. Και πότε ρε γέροντα είναι δύσκολα να είσαι μέσα? Τι είπε? Αν νιώθεις ότι είσαι σπουδαίος χριστιανός, δεν μπαίνεις μέσα καθόλου. Και θυμήθηκα τι είχα πάθει εγώ με τον γέροντα Παΐσιο. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι της ζωής μου. Βγήκα από ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον στην Κόνιτσα και πάω Θεσσαλονίκη φοιτητής. Είναι μετά τη μεταπολίτευση, όλα τα είχε πάρει παραμάζωμα, η αμφισβήτηση, η αντίδραση. Έτσι είναι το πανεπιστήμιο, μην τρομάζετε μωρέ, και με τα παιδιά σας και με τα εγγόνια σας, αν λίγο σας το παίξουν απέναντι και έτσι και αλλιώς. Και αρχίζω λοιπόν την αμφισβήτηση, μέχρι ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι τίποτα, όλα ψέματα, όλα τούτα, όλα κίνα. Στον μόνο που ήθελα να πηγαίνω ήταν ο γερο Παΐσιος. Και πήγαινα και καθόμουνα και του έλεγα. Ποια ήταν μωρέ η πλάκα που μου είχανε? Ότι δεν με έβαλε ποτέ απέναντι. Τι λες ρε, κι είσαι και θεολόγος τρομάρα σου. Πες μου και ξαναπες μου. Και έλεγα εγώ δεν γίνεται, με δουλεύει. Με κρατούσε όλη την ημέρα εκεί. Και μάλιστα αν έρχονταν κανένας, τότε ακόμα δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, και έλεγε πήγαινε να τους κεράσεις.
Και όταν εγώ γύρναγα με το κέρασμα, έλεγε, ξέρετε τι υπέροχα μου τα λέει ο Χριστάκης. Και έρχεται ο καιρός και περνάει, σας το τρέχω. Και εγώ ερωτεύομαι ένα άλλο μοναστήρι, το Άγιο Όρος, και πιστεύω ότι είμαι καλόγερος, ασκητής, μεγάλος. Νηστείες, δηλαδή από εκεί που τα είχα αμφισβητήσει, με τα μούτρα, ουάου, εδώ. Νηστείες, προσευχές, κομποσχήνια, απόδειπνα, όρθρη, μεσονυκτικά, αλάδωτα, τα πάντα. Και τελειώνω το πανεπιστήμιο και θέλω να πάω για καλόγερος. Τι ωραία, λέω, ασκητής, μεγάλος. Θα γίνω και δάσκαλος, εγώ θα διδάσκω κιόλας. Λοιπόν, και πάω στο γέροντα και πιστεύω ότι ο γέροντας θα μου δώσει την ευχή του. Είχα 2 χρόνια να πάω να τον δω, δεν τον χρειαζόμουν τώρα, ήμουν εγώ ο γέροντας. Και εκεί που ήμασταν όλοι μαζεμένοι καμιά 80 και ήταν μέρα που είχε ρίξει και χιόνι, για φανταστείτε, μέσα σε 2 χρόνια είχε γεμίσει η αυλή του και εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Βγαίνει ο γέροντας κάποια στιγμή μες στο κρύο με μια κουβέρτα κουκουλωμένος, έβλεπε κόσμο μέσα, αλλά έπρεπε λίγη. Λέει, εδώ μέσα έχουμε σήμερα και έναν μεγάλο ασκητή. Κοιτάω γύρω γύρω, δεν βλέπω κανέναν, ο παλαιό για μένα το λέει. Ουάου, με πήρε χαμπάρι, ναι, έχουμε να πούμε πολλά και ξαναμπαίνει μέσα. Τώρα λέω, χιονίζει, ξεχιονίζει, κρύο, ξεκρύο, εδώ τώρα, θα πάρω παράσημο. Και έρχεται ξανά και μας βάζει τη σειρά να πάρουμε ευχή. Έτσι γινόταν συνήθως όταν είχε πολύ κόσμο. Και φτάνει σε μένα και μου λέει, ακούω Χριστάκης, μοναχός, φεύγεις από το όρος τώρα και πάει στον επόμενο. Και εγώ τρώω μία γλωτσιά, όχι από εκεί κάτω, από τον, δεν ξέρω αν υπάρχει κοστός ουρανός, αλλά από εκεί κάτω. Και γίνομαι κομμάτια και ο γέροντας με αφήνει εκεί. Και ξαναπάω μετά από μια εβδομάδα που μέσα μου είχαν χαθεί τα πάντα. Τη μια τον έβριζα και την άλλη τον ευχαριστούσα, τον ξαναέβριζα, τον ξαναευχαριστούσα. Πού να σταθώ, πρέπει ή δεν πρέπει? Και κάποιοι στο όρος που λέγανε ζηλωτές ότι έλα τώρα ο γύρω Παΐσιος δεν είναι και τίποτα, κοροϊδεύει τον κόσμο. Εγώ πήγαινα μία από εκείνους, μία από τους άλλους. Και πάω λοιπόν και τι μου λέει, είναι η αρχή και το τέλος της πνευματικής μας ζωής. Και τον ευχαριστώ πολύ. Λέω, και ρωτά, πες μου, τι λες παιδάκι μου, πού πήγαινες να μπλέξεις? Λέω, να μπλέξω που θα γίνω μοναχός. Δεν είσαι εσύ παιδί μου γι' αυτά. Μα γέροντα, εγώ διαβάζω Βαϊσάκ, το Σύρο, χαίρομαι, κλίμακα, όλα αυτά τα γεροντικά. Έχω τώρα 2 χρόνια γεμίσει ψυχή μου. Κάνω προσευχή, κάνω νηστεία. Και τι ρε γέροντα? Και τι μου λέει, γιατί νομίζω ότι τα έκανες για το Θεό? Για ποιον τα έκανα? Για τον εγωισμό σου, παιδί μου. Και πού ήταν ο Θεός? Είχε φύγει ο Θεός. Και πότε, ρε γέροντα, εγώ ήμουνα κοντά στο Θεό? Και τι μου λέει, θυμάσαι τότε που τον αμφισβητούσες? Τότε ήσουνα στα ποδαράκια. Είχες και ταπείνωση, είχες και υπομονή, είχες και αγάπη. Αλλά δεν κοιτούσες να τον δεις. Φεύγεις λοιπόν, μου λέει, και θα έρθει η ώρα που θα το φορέσει το ράσο, να πιάσει το δικό του. Και θα είναι ράσο που θα το αντέχεις. Πόσο τον ευχαριστώ. Πόσο τον αγάπησα από τότε. Πόσο τον λάτρεψα και πόσο έκατσα κοντά του για να τον ακούσω. Όταν λοιπόν ρώταγα τον γέροντα Παΐσιο, τι είναι ο Θεός, τι μου έλεγε? Μια αγκαλιά για τον καθένα μας.
Και όταν το ρώταγα, τι πρέπει να κάνει ο πνευματικός όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και θα του πούν και βαριές αμαρτίες. Τι μου έλεγε, τίποτα να μην τους πει. Και τι να κάνει, να κατεβάσει το Θεό, να αγκαλιάσει το πλάσμα του Θεού. Ρε γέροντα, γίνονται αυτά? Όχι παιδί μου, δεν γίνονται. Ε τότε γιατί με παιδεύεις? Τότε θα αγκαλιάσεις εσύ, θα αγκαλιάσει ο πνευματικός, θα κάνει το πλάσμα του Θεού να νιώσει την αγκαλιά του Θεού. Και τι μου περιέγραφε υπέροχα. Αχ παιδί μου, εκείνη η παραβολή του ασώτου Ιού, για μωρέ να τη θυμηθούμε. Έρχεται λέει ο άσωτος, πόσο λέει κακοί είστε εσείς οι θεολόγοι που όταν μιλάτε για αυτή την παραβολή απλά περιγράφετε πως καταντάει ο αμαρτωλός. Γιατί είναι κατάντια, όπως λέει ο Χριστός εκεί, που ζει με τα γουρούνια, που τρώει από την τροφή των γουρουνιών, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην απελπισία, μέσα σε όλα. Αλλά εσείς λέει μένετε εκεί. Δηλαδή γέροντα, εμείς πού να μένουμε? Βρε παιδί μου, δες τι κάνει ο πατέρας, που είναι ποιος πατέρας? Ο Θεός πατέρας. Μόλις τον βλέπει λέει να έρχεται, ας είναι γέρος, δραμών επ' αυτόν, τρέχει. Και τι κάνει? Επέπεσε επί των τράχυλων αυτού, έπεσε πάνω στο λαιμό του και κατεφύλισε αυτόν. Και μετά μου λέει, πλύντε τον, δίστε τον την καλύτερη στολή, βάλτε του το δαχτυλίδι ξανά ότι είναι παιδί μου. Και το σπουδαιότερο μου λέει, αυτός είναι ο Θεός μας, αυτός είναι ο πατέρας μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτά ήρθε να μας πει ο Θεός μου λέει. Θύσαντες των μόσχων των συτευτών, θυσιάζει το καλύτερο μοσχάρι και λέει δύο ρήματα μετά. Φαγόντες, εφρανθώμε. Να φάμε και να χαρούμε, να γλεντήσουμε, να απολαύσουμε. Γιατί? Γιατί ήρθε το παιδί μου. Ξέρετε κάτι? Αν στα παιδιά μας, αν στα εγγόνια μας, τους δείξουμε αυτόν τον Χριστό, ρε εσείς, ήρθε αυτός ο Χριστός, ή μάλλον τον στέλνει ο πατέρας αυτόν τον Χριστό, αυτόν τον γιο, αυτόν τον Θεό, να πάθει τόσα πολλά και στο τέλος να αποθάνει. Γιατί? Πιστεύετε μωρέ ότι ήρθε για να μας κάνει πέντε ανθρώπους καλούς? Πόσο προσβολή είναι αυτή? Πόσο πολύ σήμερα παλεύουμε κάποιοι να δείξουμε ότι έχει 5, 10, 20, 100 η Εκκλησία καλούς χριστιανούς έτοιμους να θυσιαστούν για την πατρίδα, για την πίστη, για όλα, αλλά δεν έχουν θέση δίπλα μας όλοι οι άλλοι. Ο Χριστός ήρθε για όλους τους άλλους. Τέλος. Ο Χριστός, οποιοσδήποτε πιάνει θέση μέσα στο ναό και δεν αφήνει δίπλα του να κάτσει κάποιος άλλος, αυτός δεν έχει να δει πρόσωπο Θεού. Τέλος. Το λέω και πέστε ό,τι θέλετε. Δεν έχει πρόσωπο Θεού. Πρόσωπο Θεού έχει αυτός που θα δείξει έναν Θεό ο οποίος έχει αγάπη. Έχει αγάπη για τον κάθε ένα.
για τον κάθε ένα πονάει. Και ξέρετε κάτι, εάν θέλει ο Χριστός, ο Θεός να βρει αυτούς που τον αγαπάνε, νομίζετε μωρέ ότι μόνο στην Ελλάδα μπορεί να τους βρει? Έτσι, άλλη ιστορία αυτή, το έχουμε πάρει έτσι ότι μόνο σε εμάς μπορεί να το βρει. Λοιπόν, όταν θα πάτε στο σπίτι απόψε, πατήστε λίγο Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς στην πόλη, για να δείτε πόσοι τουρκαλάδες μουσουλμανάρες πάνε κάθε χρόνο και προσκυνάνε τον Αγιό και την Παναγιά και παίρνουν ευλογία από τον εκεί παπά. Και πολλές φορές είμαι εκεί παρόν και βλέπω τις ουρές. Δίνει η τουρκική αστυνομία κάθε χρόνο στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου ότι ήρθαν, λέει, η τουρκική αστυνομία που φυλάει έξω, ότι φέτος ήρθαν 300.000, 350.000, 400.000 και προσκυνάνε όλοι αυτοί τον Αγιώργη και κοπανάνε την κεφάλα τους κάτω στα μάρμαρα και δίνουν τάματα και ανάβουν κεριά. Και μου έλεγε ο γερο Εφραίμ από τον Άγιο Τρίφωνα στο Άγιον Όρος, υπέροχος καλόγερος, κάτσε Παπαχρήστο εδώ, έχεις υπηρεσία τώρα 5 ώρες, να σταυρώνεις όποιοι θέλουν. Και εγώ φορώ στο πετραχύλι και σκύβανε οι τουρκαλάδες για να τους σταυρώσει ο παπάς. Και να σας πω τώρα και 2 γεγονότα από εκεί, να δείτε πόσο ο Θεός όποιον θέλει τον βρίσκει, σε όποιο μέρος της γης. Πηγαίνουμε λοιπόν και λειτουργόμαστε πάνω. Λειτουργώ και εγώ εκεί με τον επίσκοπο και τον διάκονο και μετά κατεβαίνουμε κάτω στο λιμανάκι. Είναι το μεγάλο νησί, το Πουγιού Καντά που λένε αυτοί. Και πάνω στην κορυφή είναι ο Αγιώργης, παλιό μοναστήρι του 11ου αιώνα. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω με μία παρέα που το αγόρι είναι από εκεί, από την πόλη. Και λέει, Παπαχρήστο, τώρα θα πάμε να φάμε κάπου, αλλά μην ξαφνιαστείς από αυτά που ίσως θα δεις. Γιατί λέει, μπορεί να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Πηγαίνουμε, είχαν ωραίους κιοφτέδες το μαγαζί και μας κάνει νόημα ο υπεύθυνος, αυτός που έχει το μαγαζί, από την πίσω πλευρά. Πάμε από την πίσω πλευρά, ένα ωραίο δωματιάκι. Αρχίζουμε και τρώμε και κάποια στιγμή έρχεται το αφεντικό, κοπανάει μία την πόρτα, κλείνει, γονατίζει μπροστά μου και αρχίζει να κλαίει πάνω στα χέρια μου. 10 λεπτά κλάματα, ατελείωτα. Ατελείωτα κλάματα. Γυρίζει τα μάτια όλος κλαμμένος και τι μου λέει? Για αυτούς Αλής, για μας Ηλίας. Και με παίρνει, με τραβάει παραπέρα για να μου πει την εξομολόγηση. Και μου κάνει εξομολόγηση και εγώ τη διαβάζω ευχούλα. Τη δεύτερη φορά που πήγαμε και είμαστε και με την παπαδιά μαζί, κάνουμε τον Ασπερινό και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, σταματάει το περιπολικό της αστυνομίας. Εγώ είχα ακόμα τα ράσα μου. Λέω, όχι, κάτι έγινε τώρα επειδή φορά τα ράσα. Λέει, πέρνα μέσα, παπά. Λέω, έχω άλλους 9, γιατί να περάσω? Μου λέει, πέρνα να σε πάω μέχρι το λιμάνι κάτω. Ο Τούρκος ο αστυνομικός. Τέλος πάντων με κατεβάζει κάτω, όλοι μαζί εκεί μέσα χωμένοι. Λέμε ωραίες ιστορίες με το παλικάρι. Δεν κατάλαβα, ούτε ρώτησαν, έχει σχέση με ποια πίστη. Και πηγαίνουμε κάτω και ψάχνω ξανά τον Ηλία εγώ. Ο Ηλίας όμως είχε αλλάξει χώρο μαγαζιού. Δεν τον βρήκα. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί. Είχα βγάλει ήδη τα ράσα γιατί ήμουν μέσα με τον κόσμο, γιατί έτσι θέλει το Πατριαρχείο μας και καλά κάνει. Και έρχεται ένας κύριος και μου λέει, στα αυτή, τον Ηλία ψάχνεις? Εγώ δεν είπα τίποτα. Λέω, τώρα με παίρνει να πω ναι ή με παίρνει να πω όχι? Και λέει, να, εκεί μέσα είναι ο Ηλίας. Και πάω και βλέπω έναν Ηλία να λάμπει το πρόσωπό του που μας είδε και να ξαναθέλει εξομολόγηση και να ξαναθέλει αγκαλιά. Και μου λέει, θα πας στο τάδε μαγαζί κάτω στο λιμάνι να βρεις κι άλλους. Και πήγα στο λιμάνι και ήταν καμιά δεκαριά που με περίμεναν. Αυτός είναι ο Θεός μας που αρπάζει καρδιές από παντού.
Δεν θέλω να πω, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να... Οι προφητείες είναι μακριά από μένα. Σας έχουν χιλιομπερδέψει και δεν θέλω. Δεν θέλω να πω ότι αν έφυγε ή δεν έφυγε από μας, δεν θα φύγει γιατί μας αγαπάει. Αλλά πονάει όπως καταντήσαμε τη σκέψη μας, το Θεό μας, την εικόνα μας και πώς μιλάμε στα παιδιά μας γι' αυτό. Εμείς λοιπόν γεμίζουμε μαυρίλα όταν η κοινωνία μας, τα παιδιά μας, θέλουν φως. Φως ρε εσείς, είναι δυνατόν. Τι μου λέει κάποια στιγμή τώρα τελευταία ένας μουσουλμάνος που ήρθε να με δει στην ενορία. Εγώ έχω παίξει παιχνίδι με τους μουσουλμάνους και με τους κατοίκους της πόλης. Το γιατί γίνεται αυτό δεν ξέρω. Θα μπορούσα να σας πω και ιστορίες για βαφτίσεις, για τέτοια, για αυτά. Είναι ευαίσθητα κομμάτια όμως για να φωτογραφίσω πράγματα. Έρχεται λοιπόν ένας μουσουλμάνος με μια παρέα του. Ενσυνείδητος μουσουλμάνος από την πόλη. Και μου λέει, εσείς είναι ντροπή σας οι πιστοί. Του λέω, για κάνε το λίγο λιανά, γιατί θα αρπαχτούμε τώρα εδώ. Δεν μπορεί να μου λες, λέω, ντροπή σας οι πιστοί και να μου είσαι και μουσουλμάνος. Και τι μου λέει, και είναι ντροπή μας. Εσείς, μωρέ, πρέπει να χοροπηδάτε, να χορεύετε και να τρελαίνεστε από χαρά μέρα νύχτα. Του λέω, γιατί. Γιατί εσείς έχετε ένα Θεό αναστημένο που δεν τον έχει καμιά άλλη εκκλησία, καμιά άλλη πίστη. Κανένας άλλος, λέει, από εμάς δεν έχει αναστημένο Θεό. Πόρε, λέει ο Τούρκος. Και θυμήθηκα τώρα, για πάμε τώρα να δούμε, γιατί πρέπει να δούμε για τη χαρά, τι είναι η χαρά. Η χαρά είναι το να ζει ο άνθρωπος μόνιμα την ελπίδα της Αναστάσεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσδοκά την Ανάσταση, τότε υπάρχει περίπτωση να στενοχωρηθεί. Για να δούμε λίγο από τους Αγίους μας. Λένε, επειδή είναι και δικό σας εδώ και είναι καμάρι τώρα της Κρήτης που είναι ο καινούριος Άγιος, ο γεροευμένος ο Σαριδάκης, όταν λέει έκανε την τελευταία του λειτουργία εκεί στο Λιμωδόν και τη διηγείται αυτή ένας παππούλης που ήταν μαζί του εκεί. Την πήγε, λέει, τη λειτουργία μέχρι που ξημέρωσε. Να ξαναπούμε τον κανόνα, να ξαναπούμε το δοξαστικό, να ξαναψάλουμε Χριστός Ανέστη και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και πήγε το πρωί. Και όταν τελείωσε το πρωί, τι τους είπε? Τη χόρτασα την Ανάσταση, εγώ τώρα φεύγω από τη ζωή. Ήθελε, μωρέ, να τη χορτάσει. Και λένε για τον Παπαφώτη, άλλος τρελός ο Παπαφώτης, μ' αρέσει και μου το επεσήμαναν και κάποιοι που ήρθανε σήμερα, μ' αρέσει ο Παπαφώτης, ναι, εντάξει, είναι θύρα 4 ο Παπαφώτης. Όταν, λέει, ο Παπαφώτης είχε Πάσχα, περπατούσε, λέει, με μια λαμπάδα αναμένη, σε όλους τους δρόμους της Μυτιλίνης, και έψαλε το Χριστός Ανέστη και φώναζε «Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη!» Ανάμεσα, λέει, στα αυτοκίνητα. Αφού τρελαίνονταν και αστυνομία μέσα στα αυτοκίνητα και είπα «Από εδώ, να, από εκεί!» 40 μέρες, λέει, που ήταν το Χριστός Ανέστη, 40 μέρες έψαλε το Χριστός Ανέστη παντού. Αυτή είναι η Άγια. Ξέρετε τι νοσή ήταν μαθητής, ποιον είχε πνευματικό ο Παπαφώτης. Είχε τον Παπατίχωνα το Ρώσο, αυτόν που είχε και ο Γεροπαΐσιος. Γι' αυτό αυτοί οι δυο γίνανε αετοί. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, το άκουσα κι εγώ αυτό. Συγχωρέστε με που έβαλα το εγώ μου. Τρεις είναι οι γίγαντες στην εποχή μας, παιδί μου. Τρεις. Ο γεροευμένης ο Σαριδάκης, ο Παπατίχων και ο Παπαφώτης. Αυτοί έφτασαν εκεί που είχε φτάσει ο Άγιος Αντώνιος.
Και ο Παπατήχων όταν λειτουργούσε, δεν πατούσε στο χώμα, το λέει στη ζωή του, στη βιογραφία του, ο ίδιος ο Γερο Παΐσιος που το αναφέρει στο βιβλιαράκι του. Όταν είχε, λέει, Θεία Κοινωνία Χριστό μέσα, υπερίπτατο. Και όταν είχε να κοινωνήσει κάποιος υπερίπτατο μια πιθανή, και όταν δεν είχε να κοινωνήσει, ακουμπούσε πάνω στον τρούλο και έλεγε το μεταφόβο από εκεί. Και μάλιστα ο ψάλτης που ήταν συνεργάτης μου μετά, ο κύριος Μάρκος, του είπα, λέει, μια φορά έτσι σαστισμένος εγώ μέσα στη νύχτα, «Κατέβα, μωρέ, από εκεί θα πέσεις». Και έφευγε, λέει, με το Άγιο Ποτήριο. Αυτό το Άγιο Ποτήριο την προηγούμενη φορά που ήρθα και ήμασταν στην Αγρυπνία, το είχα φέρει και είχαμε λειτουργήσει. Αν με ξανακαλέσετε, γι' αυτό το άφησα, για να με ξανακαλέσετε, θα σας το φέρω την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Λοιπόν, με αυτό το Άγιο Ποτήριο, λέει, πήγαινε και κοινωνούσε πετώντας τους ασκητές στο βουνό Άθος μέσα στις σπηλιές, τους αόρατους που λένε οι αγιορείτες. Τέτοιο Θεό έχουμε και εμείς τον μικραίνουμε και τον κάνουμε κακομοίρη, να τσακωθεί ο Θεός μας με τη γειτόνισσα. Να τσακωθεί με το γείτονα, να του κάνει κακό, να του κάνει τούτο, να του κάνει εκείνο. Και λέει τώρα με την Ανάσταση, τι ωραία έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πώς προσφωνούσε ο Άγιος Πορφύριος όλους τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Όχι μόνο, λέει, την περίοδο του Πάσχα, όλο το χρόνο Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Το ξέρετε, μωρέ, το ζούμε, ότι κάθε Κυριακή εμείς γιορτάζουμε τον Αναστημένο Χριστό. Και τι μου είπε πριν ο Παπαδημήτρης, όχι το Χριστό, δεν τον ανασταίνουμε εμείς το Χριστό που κάνουμε κάθε φορά Ανάσταση. Είναι Αναστημένος και τον γιορτάζουμε. Ο δικός μας Θεός είναι πάντα ζωντανός. Και λέει ο δικός σας εδώ άνθρωπος, για να μην πω ότι είναι δικό μου, γιατί αλλάζει τελείως, γίνεται σπουδαίο ύφος. Τελικά δεν είναι ο θάνατος που μας τρομάζει, αλλά η ευθύνη της ζωής. Φοβούνται, λέει, τον θάνατο περισσότερο εκείνοι που φοβούνται τη ζωή. Ο φόβος του θανάτου είναι ο φόβος της ζωής. Ο Χριστός μας δίνει την Ανάσταση όχι για να περιμένουμε το θάνατό μας, αλλά για να ζήσουμε χωρίς να υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Και δεν είναι ένας χώρος ταλέπορος ο Παράδεισος. Είναι ο χώρος που η άπειρη αγάπη του Θεού τον έχει γεμίσει τέτοιες ομορφιές που τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είδα, τι είδες, του λέει, εκεί που πήγες, γιατί ο ίδιος λέει πήγα έως τρίτου ουρανού. Είδα αυτά που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα πει. Άουκ εξ των ανθρώπων λαλήσε. Και είδα άρρητα ρήματα, πράγματα που δεν λέγονται, πράγματα που δεν μπορούν να λεχτούν. Και όταν, λοιπόν, αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μας, εμείς γεμίζουμε καταχνιά, απελπισία. Ξέρετε ότι η απελπισία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Εμείς νομίζουμε ότι αν πούμε κανένα δυο αυτές τις χαζές αμαρτίες, τελειώσαμε. Και πάει, λέει, στη ζωή του Αγίου Αντωνίου, πάει ένα καλογεράκι. Πόση ελπίδα μας δίνει αυτό το γεγονός. Πάει ένα καλογεράκι και του λέει, «Γεροντά, έπεσα. Τι, παιδάκι μου, σαρκικό». Δεν λέει ποιο στο βίο του και τι σημασία έχει. Περιμένει τώρα λίγο φοβισμένο το καλογεράκι. Του λέει, «Σηκώ, παιδί μου, πάμε πάλι, προχωράμε». Χάρηκε το καλογεράκι. Αλλά το ίδιο πάθος, ίδια δυναμία, ξαναπάει. Του λέει, «Ξαναέπεσα, γέροντα». Τώρα φοβάται περισσότερο, γιατί μην του πει, «Πάρε, ντρέπεσαι, πάλι ξανάπεσες». «Έλα, παιδάκι μου, σήκω», λέει, «σήκω, σήκω». Και ξαναφεύγει το καλογεράκι και χαίρεται.
Άμα πάλι 2, 3, 5, 10 φορές ξαναπάει. Και την τελευταία φορά, ακούστε τώρα, το σκέφτομαι και δοξάζω χιλιάδες φορές το Θεό για αυτό το γεγονός του Αγίου. Πάει την τελευταία φορά και του λέει, άσε ρε γέροντα, έπεσα πάλι, απελπίστηκα. Του λέει ο γέροντας, τι μεγάλη αμαρτία έκανες παιδί μου, τι μεγάλη αμαρτία. Το αγαθό το καλογεράκι όμως, τι του λέει. Βρε γέροντα, την ίδια έκανα, τι μου λες τώρα ότι έκανα μεγάλη αμαρτία. Όχι αυτή παιδί μου, αυτή πάντα μικρή θα είναι στα μάτια του Θεού. Τότε πια ρε γέροντα. Και τι του λέει, την απελπισία παιδί μου. Ξέρετε πόσο τραγική είναι η φράση, και το λέω γιατί ήμουν εκπαιδευτικός και έμπαινα σε σπίτια μαθητών μου και την άκουγα από γονείς, από γιαγιάδες, από παππούδες, από όλους. Να κατηγορούν τα παιδιά τους ότι έχουν τέτοια ζωή ή τέτοιο ντύσιμο ή οτιδήποτε, ποιος Θεός θα σε δει. Εσένα ο Θεός είναι δυνατόν να είναι. Μια φορά ήμασταν στο σχολείο και είχαμε μία, τώρα συγχωρέστε με που θα την πω τη φράση, δεν έχω άλλη φράση να πω γι' αυτό. Είχαμε μία θεούσα πολύ. Ήταν το μαρτύριό μου. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, αυτή τα ξέρε όλα και τα δίδασκε και έλεγε και φώναζε και τσακώνονταν με τους άλλους συναδέλφους. Πόπο, εγώ κρυβόμουνα. Μια στιγμή, με μία η οποία ήταν η γυμνάστριά μας, προσπάθησε αυτή να πει ένα θαυματάκι που είχε κάνει ο Άγιος Παΐσιος στο γιο της. Όντως, ένα μικρό θαυματάκι. Είχε έναν τριχοφάγο το παιδάκι μικρό, 2-3 χρονών, και είχε αρχίσει να μπαίνει μέσα στα μαλλιά και να κάνει γραμμές και να τρώει, και το παιδί είχε αρχίσει να σοκαρίζεται. Και το πάω, λέει, μία μέρα, λέει, στον Άγιο Παΐσιο να προστινήσει, και παίρνει το παιδί χώμα και ρίχνει, χωρίς να του πούμε εμείς τίποτα, και να παίζει με το χώμα πάνω του. Έγινε έτσι. Αν έχετε δει τον τάφο του γέροντα, έχουν κόκκους χώμα έτσι πάνω, το οποίο παίρνουμε κι εμείς σαν ευλογία. Και είδα ότι μετά, λέει, για μήνες αυτό δεν πήγαινε, κυκλοφορούσε, το βλέπα, λέει, την κοκκίδα που κυκλοφορούσε, αλλά δεν πήγαινε μες στα μαλλιά. Και η κοπέλα το είπε ως θαυματάκι, δεν καυχήθηκε γι' αυτό. Και γυρίζει με ένα ύφος, τι ωραία σκηνή μου άρεσε, ένα ύφος η θεούσα, και λέει, παπά ακούς, δεν είναι ντροπή να λέει αυτή ότι έκανε θαύμα ο Άγιος σε αυτήν. Λέω, γιατί. Γιατί φοράει παντελόνια. Ο Θεός να έχει και στιλιστικές προτιμήσεις. Την έχω από τότε την απορία και θέλω κάποιος να μου τη λύσει. Έχει στιλιστικές προτιμήσεις ο Θεός. Τώρα να πω και κάτι, μωρέ, γιατί μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Είναι το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Θέλω όλοι σας να βρείτε το Ευαγγέλιο το πρώτο της Μεγάλης Πέμπτης και να το διαβάσετε. Βρέστε το και διαβάστε το. Πρώτον, είναι ένα Ευαγγέλιο με ωραίο τρόπο γραμμένο, λιώνεις όταν το διαβάζεις. Είναι ο Χριστός λίγο πριν τη σύλληψή του. Και γιατί το αναφέρω αυτό για το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης? Διότι ενώ ο Χριστός βλέπει το μαρτύριο να έρχεται και νιώθει τον πόνο και το βάσανό του, τι νοιάζεται εκείνη την ώρα? Την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη και την αγαλίαση των μαθητών του. Το διαβάζω και λιώνω, το διαβάζω και λέω, Θεέ μου, μαρτύριο έβλεπες να έρχεται. Έχει πάνω από 30 ή 40 φορές τις λέξεις χαρά, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα.
Θα σας διαβάσω για την κάθε λέξη ένα κομματάκι, μικρό. Ειρήνη να φύγει ημίν. Ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν. Ξέρετε τι σημαίνει η φράση, σας αφήνω πίσω τώρα που εγώ πάω στο μαρτύριο. Μη ταρασέστο ημών η καρδία και μη δηλιάτο. Μη ταράζεστε τώρα. Εγώ σας αφήνω ειρήνη, ποια ειρήνη? Τη δικιά μου ειρήνη, την εμίν. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι είστε δικοί μου μαθητές, έτσι θα σας γνωρίζουν ότι είστε χριστιανοί μου, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας, όλοι οι ιστορικοί και οι ειδωλολάτρες ακόμα των 4 πρώτων αιώνων, τι λέγανε, γιατί απλώθηκε τόσο γρήγορα ο χριστιανισμός? Διότι είχε άπειρη αγάπη. Ξεχάσαμε ότι στα πρώτα χρόνια τι κάνανε, τρώγαμε, όλοι οι χριστιανοί μαζί είχαν άπαντα κοινά. Είχε, αν αυτό το ακολουθούσε η ανθρωπότητα μέσα στους αιώνες, θα είχαμε τελειώσει τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, τα βάσανά μας, θα είχαμε τα ίδια σπίτια, θα είχαμε το ίδιο φαΐ, θα είχαμε την ίδια αγάπη, την ίδια έννοια. Αυτό ήταν άπαντα κοινά. Γι' αυτό και γίνονταν πολύ γρήγορα όλοι οι χριστιανοί. Και για τη χαρά τώρα, αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει, η χαρά η δικιά μου, θέλω να μείνει σε εσάς. Και η χαρά ημών, η δικιά σας δηλαδή χαρά, να είναι πεπληρωμένη. Τι σημαίνει πεπληρωμένη? Την καγεμάτη. Και βέβαια, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Πόση προφητό φοβία μας έχουν πει στις μέρες μας κάποιοι, οι οποίοι, ξέρετε, δεν έχουν δει κανέναν από τους Αγίους. Μιλάνε κάποιοι ότι τους είπαν οι Άγιοι και δεν έχουν γρει, δεν τον έχουν συναντήσει ποτέ, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο... Δεν τον έχουν συναντήσει. Φόβους έρχονται όλες οι καταστροφές της γης πάνω μας. Τι λέτε, μωρέ? Τι λέτε? Τι ωραία που είμαστε. Εντάξει, υπάρχουν και τα δεινά. Μα τα δεινά γιατί έρχονται? Για να δείξουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, την αγάπη μας, την έννοια μας. Γέροντα λέει, γιατί έρχονται, γιατί υπάρχουν ορφανά παιδιά? Και η απάντηση του Γεροπαΐσου, άγβρε παιδάκι μου, λέει, όποιος πάρει ορφανό σπίτι του, παίρνει το χαρτί για τον παράδεισο. Τι ωραία φράση. Λοιπόν, έχω άλλη ώρα να τελειώσω. Να φύγουμε, ρε. Ε? Όχι, να μην φύγουμε. Α, δεν θέλετε να φύγουμε. Καλά. Όταν το λέω αυτό, έχω άλλη μια ώρα μετά. Λοιπόν, προσέξτε λίγο κάτι. Θα τελειώσω. Προσέξτε λίγο κάτι. Ή θα βρούμε τον Χριστό που γεμίζει τις καρδιές μας ομορφιά, και αυτός είναι ο Χριστός, ή θα είναι ο διάολος, ο οποίος μας βάζει να κάνουμε δίθεν αγώνες πνευματικούς, αλλά είναι ο διάολος. Είναι ο διάολος. Στην απελπισία κάνεις την αμαρτία, και αντί να πας και να πεις, Παπά Δημήτρη μου, το έκανα. Διάβασα. Και έχετε έναν Παπά Δημήτρη εδώ που είναι το χαμόγελο προσωποποιημένο. Το χαμόγελο προσωποποιημένο. Όταν είμαι στα δύσκολά μου, τον φέρνω στην εικόνα μου, το έχω κλέψει και κάποιες φωτογραφίες και τις βλέπω. Δεν το ξέρω. Και φτιάχνομαι. Λοιπόν, οι Άγιοι όλοι ήταν, όταν είδα μία και μοναδική φορά, αξιώθηκα να δω τον Ιερό Πορφύριο. Σε χαζή στιγμή,
μου φτάνει να δω πόση χαρά είχε. Είχαμε πάει στο Άγιον Όρος και θα πηγαίναμε, μείναμε στους Δανειλαίους, όσοι ξέρουν από τους άντρες, και θα πηγαίναμε να προσκυνήσουμε, να πάρουμε την ευχή. Ήταν κατάκητος και σε λίθαργο ο Γεροεφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και λέω, ήμουνα με τον αδερφό μου που ήδη ήταν παπάς, τα νύψια μου και εγώ. Και λέμε, πάμε να πάρουμε την ευχή, μπορεί να μην ξαναμπορέσουμε, γιατί θα φύγει από τη ζωή κάποια στιγμή. Αυτός όμως έζησε πολλά χρόνια μετά. Και περνώντας από ένα καλύβι ερυπωμένο που έπρεπε να περάσουμε μέσα από την αυλίτσα του, γκρεμισμένο καλύβι, πήγαινε πριν ο ανιψός μου, 8-9 χρονών παιδάκι. Βγαίνει έκθαμβο πίσω και λέει, Θείο, μέσα έχει έναν άγγελο. Δεν σας κρύβω, η πρώτη μου προσευχούλα ήταν, Θεέ μου, τώρα μην με μπλέξεις με τέτοια, εγώ δεν ξέρω ποιος άγγελος είναι από εκεί και ποιος άγγελος είναι από εκεί, πάρ' τον τώρα εδώ και μην με μπερδεύεις. Αλλά μπαίνουμε όλοι μέσα και βλέπω ένα γεροντάκι. Το μισό ράσο ήταν πάνω, τα πόδια και τα χέρια ήταν έξω, να χοροπηδάει γιατί μας είδε. Να χοροπηδάει όμως. Και ένα χειροκροτάει και να χαίρεται. Μας αγκαλιάζει, μας ξαναγκαλιάζει, μας ξαναγκαλιάζει. Και μετά λέει, και τώρα μωρέ, τι να σας κεράσω εγώ που δεν έχω τίποτα. Και ακριβώς από πάνω ήταν μια μουριά που είχε μούρα. Ήταν Ιούνιος μήνας. Και λέει στον ανιψό μου τον μεγαλύτερο, εσύ που είσαι πιο ψηλός, τι να λίγο και φέρε μου ένα κλονάρι. Και κατεβάζει ένα κλονάρι και αρχίζει τώρα και παίρνει τα μούρα και μας τα βάζει στο στόμα. Έναν, τρεις-τέσσερις φορές. Παίρνει ένα κι αυτός και λέει, άστο τώρα, θα έρθουν κι άλλοι να φάνε. Και γέμισε 4-5 σπουργίτια που τρώγανε. Μη μου πείτε ότι είναι χαζή η ιστορία. Ναι, χαζή είναι. Γυρίζω μετά, πάμε κάτω, προσκυνάμε τον γέροντα Εφραίμ και μάλιστα λέει ο ανιψός μου, Θείο, γιατί λέτε ότι δεν καταλαβαίνει. Αφού την ώρα που πάμε να φιλήσουμε το χέρι, το σταυρώνει και μας ευλογεί. Το είδα και είδα ότι ήταν έτσι, λέω. Μέσα στο λίθαργό του. Δεν ξαναμίλησε μετά, έφυγε μετά από χρόνια. Και λέω, πώς είναι οι Άγιοι, απλοί, ωραίοι, χαρούμενοι. Γιατί μέσα τους, μωρέ, ζουν ομορφιές. Κάποια στιγμή σας είπα ότι εξομολογώ αυτά τα τρελά τα παιδιά και χαίρομαι. Δώστε μου τέτοια και πετάω. Γιατί μετά μου έρχονται οι σοβαροί. Α, θα το πω τώρα και αυτό. Μου έρχονται οι σοβαροί, μου έρχεται μια φορά ένας σοβαρός για να εξομολογηθεί. Μου ξεκινάει στην αρχή, να ξέρεις, είπα ψέματα, φωνάζω στη γυναίκα μου, λέω σιγά μην ήρθες τώρα γι' αυτό. Θυμάμαι μια φορά είχα δει ένα μικρό, προσπαθούσε να θυμηθεί, λέω ας τον λίγο να παιδευτεί και μετά του λέω έλα μωρέ, πες το άντε, έλα άντε, πες το να τελειώνουμε, διαβάσε φούλα, να φύγεις άγγελος, να πετάς. Κατάλαβες παπά ότι κάτι έχω κι άλλο να πω, λέω. Και τι μου λέει κατευθείαν, δεν φταίω εγώ ρε παπά, δεν φταίω εγώ, όχι δεν φταίω εγώ. Και τι μου είπε, δεν φταίω εγώ, παπά Δημήτρη μην ακούς εσύ, γιατί είσαι αγαθός παπάς. Η κουμπάρα φταίει. Λέω εντάξει, φταίει η κουμπάρα. Δικά σου αμαρτία είναι, όχι. Όχι φταίει. Μου το είπε 10 φορές. Λέω τώρα θα σε παιδέψω εγώ τώρα όμως. Λέω εντάξει, άντε πήγαινε στο καλό. Ναι, αλλά είχε όμως και την έννοια, ευχούλα δια μου διαβάσει παπάς. Μου λέει, ευχή δια μου διαβάσει παπά.
Λέω, όχι μωρέ, δεν χρειάζεται. Φέρε την κουμπάρα. Να τις διαβάσω ευχή. Δεν τη δίνουμε την καρδιά μας στο Θεό, στην αλήθεια, στην απλότητα, στην ταπείνωση, για να γεμίσουμε αγάπη. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του κάποια στιγμή? Ιέ μου, παιδί μου, σε κάποιον, δώσ' μη συν καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου. Και κάπου αλλού ο Χριστός, ημείς λέει εσείς, όλοι δηλαδή, μιλώντας στους μαθητές, φίλοι μου εστέ, είστε φίλοι μου, είστε φίλοι μου και παιδιά του Θεού του Υψίστου. Και εμείς πάμε να φτιάξουμε ιδέες και ιδεολογήματα πίστεως, τα οποία δεν μας γεμίσουν τίποτα. Πετάξτε τα. Σας οικετεύω να πετάξετε κάτι. Δέστε στο ίντερνετ ό,τι θέλετε. Τώρα πώς να το πω αυτό, που βάζω και τον εαυτό μέσα. Ό,τι θέλετε. Θρησκευτικά πράγματα μην βλέπετε. Τα έχει καβαλήσει ο διάολος και ενώ φαίνονται δυνατά, ωραία, προφητείες λέει. Έχει κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει 5.000 προφητείες στο ίντερνετ στο όνομά τους. Κάνω λάθος, ο Παπαδημήτρη? 5.000! Ρε παπά μου! Να μην πω και τον τίτλο του γιατί θα με κλείσουν μέσα. Ρε παπά μου! 5.000 προφητείες. Σου πες ένα ο Γέρο Παΐσος. Εγώ που ήμουν τόσο καιρό δίπλα στον Γέρο Παΐσο, γιατί δεν άκουσα μία προφητεία? Μα δίκησε ο γέροντας. Θα το έπαιζα κι εγώ σπουδαίο, σήμερα θα σας έλεγα τι θα γίνει το χειμώνα που μας έρχεται. Ανάλογα με τις αμαρτίες μας θα γίνει. Απλό πράγμα, δεν είναι σύνθετο. Κλείστε τα. Ασχοληθείτε με την Εκκλησία. Και. Αυτό θα το πω και ας χάσω τους μισούς. Και όλους. Υπακοή στην Εκκλησία. Θεός χωρίς υπακοή εκεί μέσα δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει Θεός σε κανένα άλλο σημείο μακριά από την Εκκλησία μας. Αυτό το έχουν κερδίσει τόσο ωραία οι Προτεστάντες και γίνανε 15.000 κομμάτια. Ο κάθε ένας Προτεστάντης μπορεί να έχει Εκκλησία δικιά του και δεν δίνει αναφορά σε κανένα. Έτσι θα γίνουμε, δεν γίνεται. Εδώ μέσα είναι το εργαστήριο της υπομονής, της υπακοής, της αγάπης και της Θείας Κοινωνίας. Και έχετε μια ενορία, επειδή τους γνώρισα και τους δύο τους ιερείς, έχετε μια ενορία ζηλευτών ιερέων. Υποκλίνομαι, σας αγαπώ και τον πατέρα Εμμανουήλ, που αυτές τις μέρες συνεργαστήκαμε για να έρθω σήμερα εδώ, και τον Παπαδημήτρη, που εντάξει είναι μια ιστορία μόνος του. Λοιπόν, κάντε υπακοή και μην αφήνετε το διάβολο να περάσει από τα μυαλά ότι εσείς κατέχετε την αλήθεια. Όποιος την πατήσει έτσι, τέλος την πάτησε. Και λέει ο Χριστός, εάν μην ο μίμος αθλήσει, δεν στεφανούτε. Ξέρετε κάτι, το λέει η παπαδιά μου, θα το πω ότι το λέει η παπαδιά μου, εδώ είναι και πίσω τέρμα κρυμμένη. Θεολόγος και παπαδοκόρη ενός υπέροχου κληρικού, έμαθε πολλά. Λέει και ο Άριος ήταν γέροντας και πνευματικός μεγάλος. Σπουδαιότατος, λογιάζονταν στα μάτια των ανθρώπων ως ο πιο άγιος άνθρωπος. Και όμως βασάνισε την Εκκλησία 4 αιώνες και ακόμα τη βασανίζει με τις αιρέσεις του. Δεν είναι λοιπόν πόσο καλός είσαι, πόσο είσαι μέλος της Εκκλησίας. Και η Θεία Κοινωνία τι σημαίνει? Ότι είμαστε όλοι μαζί. Χωρίς το όλοι μαζί δεν υπάρχει σωτηρία. Τελειώνω με μια φράση του Γερο Παΐσου.
πήγανε, λέει, κάποτε κάποια παιδιά για να τους πει κάτι και τον πιέζαν να τους πει: «Γέροντα, πες μας ένα λόγο καλό, πες μας ένα λόγο καλό». «Τι να σας πω, βρε παιδιά, ένα λόγο καλό, γέροντα, τι να σας πω, βρε παιδιά, ό,τι λέει η καρδιά σου, γέροντα». Και τι απάντησε ο γέροντας? «Η καρδιά μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη χαρίσω». Και εγώ, Παπαδημήτρη μου, σε αυτήν την ενορία χαρίζω την καρδιά μου και περιμένω πότε θα με ξαναφωνάξει. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Και εμείς. Μπορούμε να πούμε 2-3 ερωτήσεις? Ναι, ό,τι θέλουν. Ναι. Ναι. Αν δεν κουφαθήκατε και θέλετε να ρωτήσετε, μπορείτε να ρωτήσετε, εκτός για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι. Ωραία το ξεκίνησε. Αυτός, είδες, λέει, θα πω και πάω, θα πω και έτσι. Λοιπόν, ακούστε τι έπαθα μια φορά, μια, που το όνομά σου, που λέει ο κύριος Γιώργος. Είμαι στην Αθήνα, για να δείτε πώς φτιάχνεται η αγάπη. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Είμαι στην Αθήνα, με πάνε σε μια ταβέρνα στο Πασαλιμάνι. Ήρθαν κάτι φίλοι μου από την Αμερική, ήθελαν να με δούνε, μου βάλαν τα εστήρια, θα κατεβείς, ας το καλό, λέω, πρέπει να κατεβώ, πώς να τους πω όχι. Πηγαίνουμε, παίρνουμε με μια κουρσάρα, από εδώ, από εκεί, βλέπω λιμάνι, ήταν βράδυ, λέω, πω, την πάτησα τώρα εδώ, μου βάλαν την παγίδα. Πηγαίνω μέσα και ήταν ωραία, μια έτσι εστιατόριο και λίγο πολυτελείας μάλλον, καμιά 300 άτομα, τρώγανε, μια αίθουσα. Έπαιζε ωραία μουσική, αυτά τα ωραία παλιά λαϊκά που τα τραγουδάμε όλοι. Κάποια στιγμή ακούω κάτω από το τραγούδι ένα σύνθημα του ΠΑΟΚ. Λέω, τι έγινε τώρα, με πήραν χαμπάρι. Τελειώνει το τραγούδι, τελειώνει το σύνθημα και βγαίνει ο υπεύθυνος του καταστήματος και λέει, έχουμε την τιμή να είναι εδώ ο Παπαπάο. Λέω, ωραία τιμή είναι αυτή. Και βέβαια, όχι όμορφα ένιωσα μετά από την αγάπη του κόσμου, αλλά έχω ακούσει το όνομά μου ακόμα και στην Τουρκία από τα παιδάκια. Και μου έδειξαν φωτογραφίες, περπατώντας στην πόλη, φωτογραφίες. Αν δεν μάθουμε την αγάπη να ενώνει, και παίζουμε απέναντι ο ένας τον άλλον, τότε είμαστε πολύ μακριά και σαν κοινωνία. Εγώ τώρα που έγινε και το γεγονός με αυτό το παιδάκι που τόσο άδικα σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη, τους τάπα πιστεύω σε όλους. Αδιαφορώντας αν πικράθηκαν οι εντός εισαγωγικών δικοί μου. Εγώ θέλω να πάω και στην 7, άμα θες να πάω μαζί. Αλλά θα με προστατέψεις όμως. Άλλος. Αυτό το παιδάκι που σκοτώθηκε με τα φιλαθλητικά. Ωραία. Είναι άλλη ερώτηση? Τι διστάζετε? Αφού τους είπες, ναι. Αφού τους είπες να μην πούνε για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μία φράση.
κάθε Κυριακή στη λειτουργία μου, και εγώ και ο Παπαδημήτρης και ο Σέρβος ο Ορθόδοξος Ιερέας και ο Ρουμάνος και ο Άραβας, οπουδήποτε γίνεται Ορθόδοξη λειτουργία κάθε Κυριακή, αλλά και σε άλλες ακολουθίες, λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως. Τώρα, αν μου πεις όμως όλο αυτός ο ρημαχθός ότι όλα έχουν πουληθεί, θα πάμε σε μακριά κουβέντα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάμε όσο θέλετε, αλλά η δικιά μου ευχή και προσευχή είναι όχι να μείνουμε χωρισμένοι, όλη η γη σε αυτό το κομμάτι, ότι έχουν θέση όλη η γη σε αυτό που λέμε πίστη και ορθοδοξία, πρέπει να είναι η αρχή μας. Όλη η γη, όλοι οι λαοί, όλες οι θρησκείες, όλες οι πίστες. Δεν το είπα, το άφησα να εννοηθεί και δεν θα πω νούμερο, πόσους έχω βαφτίσει και μουσουλμάνους και Γιαχωβάδες και άλλων θρησκειών. Τους έχω βαφτίσει με την ευλογία της Εκκλησίας, στην κολυμβήθρα μας. Και τους είδαμε τι δάκρυα μπήκαν στην κολυμβήθρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός. Εγώ θα πω κάτι. Είχα πάει κάποτε στην πόλη, την εποχή που ήταν ο Δημήτριος Πατριάρχης, φιλοξενούμενος του Πατριαρχείου, διότι είχα βοηθήσει με μια ομάδα φοιτητών να βγει ένα βιβλίο αφιερωμένο στο Πατριαρχείο. Και ήταν 25 Μαρτίου. Και πάμε στην εκκλησία που ήταν Ευαγγελισμός. Έχουν μια εκκλησία Ευαγγελισμός. Φυσικά και δεν κάνανε δοξολογίες και ιστορίες για την Εθνική Παλιγενεσία, διότι ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και ψάχνω να βρω που είναι ο Πατριάρχης, και ο Πατριάρχης ήταν μέσα στο ιερό. Και ήταν σε μια καρεκλίτσα καθότανε, και όταν βγήκαν τα Άγια στην είσοδο, γονάτισε, ακούμπησε το κεφάλι του στα χέρια κάτω στα μάρμαρα και έμεινε εκεί ακούνητος μέχρι την ώρα που ήρθε να κοινωνήσει. Όταν σηκώθηκε ο Πατριάρχης, είδα ότι κάτω σε εκείνο το σημείο ήταν σαν να είχε πέσει ένα μικρό ποτήρι νερό. Ήταν γεμάτο δάκρυα. Γεμάτο δάκρυα και το πρόσωπό του, δεν μίλησε κανένα, πήρε ένα πετραχύλι, κοινώνησε και έφυγε. Και είπα μέσα μου, πόσες κατηγορίες τρώνε οι πατριάρχες μας. Το πόση πίστη μπορεί να έχουν. Και δόξα τω Θεώ να την κρύβουν καμιά φορά, όπως έκανε αυτός με τα δάκρυα. Τα έχω φωτογραφία και των ίδιων κάτω εκεί, και μάλιστα χωρίς τα διάσημα του Πατριάρχη, με ένα σκέτο αντιρρή ήτανε, και τα δάκρυά του και το πώς κοινώνησε και το πώς έφυγε. Εγώ δεν είμαι εδώ ως απλός παπάς να κρίνω πού θα πάει η ιστορία της ανθρωπότητας και πότε θα ενωθούν ή δεν θα ενωθούν ποτέ, ή θα ενωθούν έτσι ή θα ενωθούν αλλιώς οι λαοί, οι φυλές και η πίστη μας. Δεν είμαι εδώ και δεν θέλω να είμαι εδώ να κρίνω. Το δικό μου έργο και του Παπαδημήτρη το έργο είναι εντός της Ορθοδοξίας να λειτουργούμε εκεί, να διακονούμε εκεί και να διακονούμε όλους εσάς. Στην Ορθόδοξη αντίληψη, Εκκλησία είναι η Σύνοδός μας. Στην Καθολική αντίληψη, Εκκλησία είναι ο ένας, ο Πάπας. Και στην Προτεσταντική, και πρέπει να το προσέξουμε, Εκκλησία είναι ο καθένας. Ο καθένας παίρνει τον εαυτό του και βγαίνει και έξω και λέει εγώ είμαι Εκκλησία. Εγώ τα ξέρω καλύτερα από σένα στον άλλο. Στην Ορθόδοξη αντίληψη, Εκκλησία είναι το όλοι μαζί. Και όταν στη διαμάχη των αιρέσεων δικάζονταν ή καταδικάζονταν και μετέπειτα Άγιοι της Εκκλησίας που τους αναγνωρίσαμε, όπως ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, σύνοδοι τους αποκατεστούσαν. Σύνοδοι. Δεν αποκαταστούνταν ο καθένας εγώ είμαι Άγιος. Σύνοδοι.
Δεν φεύγω από αυτήν την αντίληψη, γιατί αυτήν σπούδασα και αυτήν είδα στο πρόσωπο του κύριου Παΐσιου. Παιδάκι μου, θα ακούς την Εκκλησία. Έτσι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα, εάν θα κάνει καλά ή όχι ο Πατριάρχης, ο κάστοτε Πατριάρχης, θα τον δικάσει το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά όχι ο καθένας μας. Και θα τον δικάσει και ο Θεός. Ο Θεός δικάζει. Γιατί θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσο όμορφα πορεύονται τα πράγματα μέσα στην Τουρκία. Το ότι πάμε και λειτουργούμε όλους τους ναούς, νομίζετε ότι είναι λίγο? Πόση προσφορά μπορεί να είναι αυτό και πόσο να το θέλει ο Θεός? Με αυτό το πρόσωπο, με εκείνο το πρόσωπο, με το άλλο πρόσωπο, με αυτήν τη σύνοδο, με εκείνη τη σύνοδο, με την άλλη σύνοδο. Αυτά είναι στην Ορθοδοξία μας. Τώρα, ό,τι κάνει ο καθένας μόνος του και ιδιαίτερα ό,τι κάνει ο καθένας στο ίντερνετ, δεν είναι εκκλησία. Δεν θα πω στον πειρασμό να προσθέσω, γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια άλλη εικόνα την οποία εμείς δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας, παρά μόνο όπως το είπε ο Πατήρ Χρήστος, έχουμε μόνο αυτή την εικόνα που αποκομίζουμε πιπιλίζοντας το ίντερνετ. Ενώ η αλήθεια είναι αλλού. Συναντάει κανείς ψυχές παντού, σε όλο τον κόσμο, που είναι εικόνες του Θεού, όλοι οι πάντες. Και επίσης συναντάει κανείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοια ευγένεια, τόση αυτοθυσία, τέτοια καλλιέργεια, η οποία είναι πολύ πιο μέσα από πολλούς από εμάς που στεκόμαστε καταδικαστικά απέναντι σε πατριάρχες, σε αρχιεπισκόπους, σε ιερείς και μένουμε να καταναλώνουμε μόνο τέτοια στοιχεία, το τι γίνεται, αν θα γίνει ένωση, αν θα την κάνουν πονηρά, αν υπάρχει πολιτική, αν υπάρχουν... Όλα αυτά δεν αναπαύουν. Εκείνο όμως που αναπαύει, να το θυμούμαστε πάντοτε, αυτό που μας είπε ο Πατήρ Χρήστος, το Χριστός, ο οποίος γονάτισε εκεί στη Γεστημανή και έτρεχε ο υδρότος ο Σι θρόμβι αίματος και παρακαλούσε οι ναπάντες εν όσοι, να γίνουν όλοι οι άνθρωποι ένα, μέσα από την αγάπη, μέσα από την συνεργασία, μέσα από τον τρόπο της συμπόρευσης, μέσα σε έναν κόσμο δύσκολο, να γίνουν ένα. Και αυτό το είδα στην πράξη και τώρα σας το εξομολογούμε επιστρέφοντας από την Ολλανδία, το είδα στην πράξη, ο ένας με τον άλλον, πως ένας Τούρκος, ένας μουσουλμάνος από τη Συρία, ένας καθολικός, ένας προτεστάντης, έγιναν θυσία για την κόρη που περνούσε όλες τις δυσκολίες. Και εμείς έγιναν πολλά αυτή την περίοδο και ο πόνος μεγάλος και το μαρτύριο βαθύτατο και ατελεύθητο από πολλούς ορθόδοξους χριστιανούς, οι οποίοι έρχονταν και έρχονται και κρίνουν και κατακρίνουν και φωνάζουν και οργίζονται και αυτοί θεωρούνται πως είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως μας τα είπε ακριβώς ο Παπα Χρήστος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κορονοϊούς και τέτοια, είχα πάει στο Άγιον Όρος και γυρίζοντας με πιάνει ένας που ήξερα για τον φανατισμό του. Μου λέει, Πάτερ, τι σου είπαν στο Όρος για το 666. Του λέω, έλα εδώ. Εκκλησιάζεσαι κάπου? Γιατί του λέω, σε μένα δεν ήρθες ποτέ. Όχι. Κοινώνησες ποτέ? Όχι. Νίστεψες ποτέ? Όχι. Εξομολογήθηκες ποτέ? Όχι. Έκανες ένα σπυρίβρε ευλογημένε? Του λέω, άστα αυτά. Μπορεί να είναι και δύσκολα για σένα. Έκανες ένα σπυρί αγάπη και ελεημοσύνη? Όχι. Και ήξερε στο σπίτι του σφάζονταν τη γυναίκα του, τα ξέρω. Όχι. Τότε άι παράτα με, του λέω, που σε νοιάζει το 666 εσένα. Εσένα σε έχει τσακώσει ο διάολος από όλες τις παιδιές. Έρχεται πριν από λίγο καιρό, θα το πω, Παπαδημήτρη μου, μπαίνω στον πειρασμό τώρα, περίοδο. Έρθε μια κυρία, γονατίζει κάτω, κλαίει, χτυπιέται, κάνει.
Παπά, έχει σκοτεινιά στο μυαλό μου με όλα αυτά που διαβάζω στο ίντερνετ. Εγώ είχα τη σειρά μου, πήγαινα στην εκκλησία, κοινωνούσα, έκανα. Αλλά επειδή εδώ στην εκκλησία μας, που είναι και ο πνευματικός μου, δεν έκανα αυτό που εγώ νομίζω καλό, εγώ έκοψα 2 χρόνια τώρα και δεν πάτησα ούτε στην εκκλησία, ούτε στη Θεία Κοινωνία. Και λέω, τι ωραία σε έφτιαξε ο διάολος, να πιστεύεις ότι κάνεις το καλό και σε πήρε μακριά από το Θεό. Ούτε Θεία Κοινωνία, ούτε εξομολόγηση, ούτε τα παιδιά της, ούτε αυτή, ούτε η δική της, ούτε κανένας. Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, έλεγε η γιαγιά μου. Και ξέρει από πού μπαίνει. Και έλεγε ο κύριο Παΐσιος, οτιδήποτε παιδάκι μου, το άκουσα, αυτή τη φράση την άκουσα κι εγώ. Οτιδήποτε παιδάκι μου σου δημιουργεί φόβο, ένταση, ενοχή, αναστάτωση, μαυρίλα μέσα σου, ταραχή δεν είναι του Θεού. Είναι του διαβόλου. Και αν το πει δεσπότης, καλόγερος, γέροντας, θεολόγος, παπάς, όποιος και αν το πει, ό,τι δημιουργεί ταραχή δεν είναι του Θεού. Και δόξα τω Θεώ το ίντερνετ έχει χορτάσει από ταραχή. Άλλη ερώτηση, ναι. Για προστασία κάθε μέρα, τι προσευχείτε να διαβάζετε, άκου τώρα τι θα σου πω. Ότι βρεις με τον πνευματικό σου, γιατί είναι ωραία. Πήγα να το πω προηγουμένως, αλλά λέω μήπως πέρασε η ώρα και δεν την είπα. Με 2 λέξεις. Είμαι νέος παπάς, εγώ έγινα στα 39 μου και το 99 έγινε παπάς. Και αρχή που εξομολογώ, μου έρχεται ένας νεαρός, ο οποίος ξεκινάει, τον βλέπει πόσο είναι σφιγμένος, ξεκινάει να μου πει κατευθείαν, ξέρεις πάτερ, εγώ για να με γνωρίσεις, κάνω όλες τις νηστείες αλάδωτες, κάνω τους όρθρους, τους εσπερινούς και τα... τις χαιρετισμούς και όλα, διαβάζω πνευματικά, κοινωνάω, εκκλησιάζομαι, αυτά. Πώς μου ήρθε εμένα να τον ρωτήσω τώρα, γι' αυτό σας είπα εγώ, δεν είμαι σόι πράγμα. Πώς μου ήρθε να τον ρωτήσω, λέω, είσαι παντρεμένος. Μου λέει, ναι, πότε παντρεύτηκες. Λέει, δεν έχω χρόνο. Λέω μέσα μου, όπα. Άμα κάνει όλα αυτά, τα άλλα πότε τα κάνει. Του λέω, έλα εδώ. Και με τη γυναίκα σου τι γίνεται. Του λέω, θα με επιτρέψεις να σε ρωτήσω. Λέει, εδώ είναι το πρόβλημα ρε παπά, και αρχίζει να βρεις τη γυναίκα του. Εγώ λέει, τι ώρα τι κάνεις, λέω, εσπερινούσω αυτά, απόδειπνα, μεσονυχτικά. Λέει, το βραδάκι όταν μαζεύομαι. Και η γυναίκα σου τι κάνει εκείνη την ώρα. Εδώ ρε παπά είναι το πρόβλημα, το διάολο κάνει. Έλα βρε αγάπη μου, έλα βρε αγαπούλα μου. Πότε θα έρθεις βρε αγάπη μου, πότε θα έρθεις βρε αγαπούλα μου. Α, λέω, τώρα θα σε κανονίσω εγώ. Μου λέει, τι να κάνω. Τώρα, παπά Δημήτρη μου, δεν θα σου χαλάσω το πρόγραμμα, εσύ κάνε αυτό που... Εδώ είναι διάκη, να το πάρετε ποτά μου. Λοιπόν, λέει, τι να κάνω. Του λέω, 10 κυρελέισον το πρωί, 10 το βράδυ, και μετά θα πας στη γυναίκα σου και μη με ρωτήσεις, του λέω, να σου πω τι θα κάνεις, γιατί μπορεί και να σου πω και τι θα κάνεις. Φαντάζομαι ότι ξέρεις, του λέω, τι θα κάνεις. Τι έκανε, ακούστε τώρα όμως, εδώ είναι ο διάολος, μας έχει καβάλα. Πετάχτηκε απάνω, τι λες ρε παπά, και είσαι και παπάς πράγμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ τα κέρδισα αυτά, τώρα θα τα αφήσω, θα τα αφήσεις, του λέω, όλα. Όλα, τίποτα άλλο, 10 κυρελέισον το πρωί, 10 το βράδυ. Σηκώθηκε, πήγε, ήρθε, χτυπήθηκε, μπήκε, βγήκε. Δεν είχα και κόσμο ακόμα τότε. Λέω μέσα μου, κράτα, μη σε ρίξει. Τι είναι διάολος εδώ απέναντι τώρα. Τέλος πάντων φεύγει. Φεύγω, λέει, θα δούμε. Γυρίζει μετά από λίγες μέρες, μου λέει, βρήκα λύση. Να κάνω τα μισά. Όχι, του λέω. 10 το πρωί, 10 το βράδυ. Τον κρατάω στα 10. Και αφού τα... τήρησε, μου έρχεται κάποια στιγμή, μου λέει, πολύ δύσκολα τα 10. Χτυπιέμαι, σε βρίζω. Τα κάνεις, του λέω. Τα κάνω. Βρίσε με. Α, θα τα κάνεις. Μετά από λίγες μέρες, έρθει η γυναίκα του.
Παχρήστο μου έσωσε στο γάμο, δεν την ήξερα. Λέω, ποιες είσαι μωρέ, ψούσα και το γάμο. μου λέει, είμαι η γυναίκα του τάδε. Και τι μου λέει η γυναίκα μετά, η άσχετη αυτή που έλεγε αγάπη μου, αγαπούλα μου, πότε θα έρθεις. Διότι εγώ στην εκκλησία και ο Παδημήτρης όταν σας ευλογάμε, σας ευλογάμε για το αγάπη μου, αγαπούλα μου, πότε θα έρθεις, σας ευλογάμε. Δεν σας ευλογάμε για να μου γίνετε καλόγεροι στο Άγιον Όρος και να νομίζετε ότι έχετε κάνει και πνευματικά πράγματα. Για το αγάπη, αγαπούλα μου, σας ευλογάμε. Τώρα πέστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Έγινε ένα παιδί φοβερό, φοβερό. Είναι συνεργάτης μου, είναι φίλος μου, είναι κολλητός μου. Έκανε 4 παιδιά. Η γυναίκα του έχει προχωρήσει πνευματικά σύγκριτα περισσότερο από τον ίδιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σας πω και άλλο παράδειγμα. Μου έρχεται ένα κοριτσάκι και μου λέει, Παπα Χριστό, ο άντρας μου, νιώπαντρο. Ήταν και στη γειτονιά μου και στην εκκλησία. Ο άντρας μου κάνει αυτήν τη δουλειά και όλη τη βδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι έξω και δεν προλαβαίνουμε ούτε να βρεθούμε ούτε να κάνουμε. Έρχεται, κάνει ένα μπάνιο και τον παίρνω ύπνος. Τη μόνη μέρα, λέει, που έχει ελεύθερη είναι το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά. Και θέλει, λέει, αλήθεια και γιατί να μην θέλει, να βρεθούμε. Εγώ όμως θέλω να κοινωνήσω. Τι να του λέω, όχι. Λέω, κορίτσι μου, τι θα λες όχι. Εγώ σου κάνω γάμο για να λες ναι. Δεν σου κάνω γάμο για να λες όχι. Γιατί αν δεν ήταν να πεις όχι, καλά θα ήμασταν στη σωρωτή στο μοναστήρι να περάσουμε ωραία. Αφού λοιπόν μου λέει, εγώ όμως πότε θα κοινωνήσω. Έχω, λέω, λύση. Που δεν την ξέρω όμως αν θα πιάσει. Θα κάνεις με τον άντρα σου τα πάντα και θα πεις στην Παναγίτσα, Παναγίτσα μου, δώσ' μου όμως μια ευκαιρία και εμένα να κοινωνά όπως πρέπει. Έρχεται μετά από καιρό ο άντρας της και τι μου λέει. Γιατί ήμασταν στη γειτονιά και είχαμε αρχίσει να χαιρετιόμαστε κιόλας. Μου λέει, Παπά, σε ευχαριστώ. Δεν έβαλες ανάμεσα σε μένα και στο κορίτσι μου, δεν έβαλες το Χριστό. Τώρα κατάλαβα κι εγώ. Κι εγώ θέλω να έρχομαι. Και προχωρήσανε μαζί. Αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι, δεν σε θέλω άλλο. Και λέει, Παπά μου, εγώ δεν κάνω πλέον άλλο έρωτα. Λέω, γιατί? Για το Χριστό. Και μπες στην κουβέντα μετά, τι καταλαβαίνω? Ότι πλέον δεν τον θέλει. Και τα χρεώνει το καημένος ο Χριστούλης. Άντε, γιατί θα πω πολλά. Τώρα μπορώ να... Τώρα, άμα μπω σε αυτά, μπορώ να σας πεθάνω. Είπαμε ότι ο Άγιος Παντελεήμονας μόνο είναι για τους κουτσούς, για τους στραβούς. Αλλά είναι και η Αγία Παρασκευή που γιορτάζει αύριο. Άλλη ερώτηση. Λέγαμε στο σχολείο όταν δεν είχε ερωτήσει ή δεν πρόσεξε κανένας ή τα είπαμε καλά οι δάσκαλοι. Ωραία, να είμαστε καλά. Προσέξτε να βρείτε τον Χριστό αυτόν. Είμαι σίγουρος ότι εδώ ο Παπαδημήτρης κάνει φοβερή δουλειά σε αυτό και ο πατήρ Εμμανουήλ. Να βρείτε αυτόν τον Χριστό. Και αν βρείτε αυτόν τον Χριστό, μη φοβάστε τίποτα. Αυτό είναι εύκολο. Στο επόμενο βιντεάκι. Άμα θέλετε σας βγάζω και 2 βιντεάκια. Τα βιντεάκια, ακούστε τώρα, δηλαδή, γελάω με τον εαυτό μου. Τα βιντεάκια αυτά ξεκίνησαν χαζά. Μόλις ήρθε ο κορονοϊός και κακά τα ψέματα πάθαμε ένα πολιτισμικό σοκ όλοι. Δηλαδή μου λέει ο γιος μου, Παπά, από αύριο είσαι μέσα στο σπίτι κλειδωμένος. Τι λες, δεν του λέω που θα κλειδωθώ εγώ στο σπίτι. Τι είναι αυτά. Όχι, μου λέει, τέλος, δεν βγαίνεις έξω. Ωραία.
διαβάζω, εγώ λέει κλειδώθηκα. Εντάξει, εντάξει, λέω, εντάξει, θα δούμε. Πιστεύοντας ότι σε καμιά εβδομάδα θα τελειώσει δηλαδή. Αυτό πιστεύαμε όλοι. Και μου λέει παρέα, επειδή είχαμε τα συσίτια και όλα αυτά μέχρι τότε και είχαμε φτιάξει μια ομάδα στο Viber όπως έχετε όλοι και παίζαμε, μιλούσαμε για τις δουλειές μας. Και μου λέει ένα κορίτσι, μια καλημέρα δεν θα έχουμε. Του στέλνω κι εγώ μια καλημέρα με 10 α. Και μου λέει αν την πάρεις πίσω δεν θέλουμε τέτοια καλημέρα. Βρε, λέω, τι καλημέρα θέλετε. Ένα βιντεάκι μου να σε βλέπουμε κιόλας. Και εγώ σηκώνω το βίντεο, ό,τι ήξερα τότε να γράψω και γράφω δυο χαζά. Και μου λέει να το κάνουμε YouTube αυτό. Σας, αλήθεια σας εξομολογούμε, δεν ήξερα τι είπα εκείνη την ώρα, ότι τι είναι το YouTube και πώς το κάνω. Και μου λέει την άλλη μέρα, ξέρεις, 1600 άτομα είδαν αυτή την καλημέρα. Λέω, όλοι χαζοί είναι αυτοί. Περνάει τώρα, έρχεται η άλλη μέρα. Λέει, α, θέλουμε ξανά μια καλημέρα. Οπότε καλημέρα στην καλημέρα, αυτό το κορίτσι το έκανε YouTube. Και από εκεί και πέρα, αφού πέρασε λίγος καιρός, μου λένε όλοι, α, δεν θα το κόψεις τώρα, αλλά και δεν θα το σοβαρέψεις. Σας υπόσχομαι ότι τουλάχιστον δεν θα το σοβαρέψω. Είναι πολύ τυπικό και πολύ λίγο να πω ευχαριστώ στον Πατέρα Χρήστο και πιστεύω ότι και τα βλέμματά σας και το χαμόγελό σας και η ευχαριστησή σας... Να ξανάρθω! Δεν γλιτώνετε. Να είστε σίγουρος. Είναι δέσμευση και πρόσκληση όχι μόνο από μένα και τον Πατέρα Εμμανουήλ αλλά από όλους τους αδερφούς μας, τους φίλους μας, τους καλούς μας επισκέπτες που ήρθαν απόψε εδώ. Είναι πρόσκληση για την επόμενη φορά που θα ρωτήσω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε να δίνετε γέλιο, χαρά, δύναμη, να στηρίζετε τον κόσμο και να έχετε πάντοτε να μην φύγει ποτέ από μέσα το χιούμορ αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα πράγματα με άλλα μάτια, με άλλον τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας αγαπώ. Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.